Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας δυστυχώς με δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί σοκαρισμένο το Πανελλήνιο άκουσε σήμερα το πρωί την είδηση του θανάτου ενός άνδρα από το Χαδρινού, ο οποίος ζούσε και δραστηριοποιείται στην Φοινικούντα και έχασε με τρόπο πραγματικά τραγικό τη ζωή του. Ο άτυχος 63χρονος φέρεται να παρασύρθηκε με το όχημα που οδηγούσε χθες το απόγευμα από Χήμαρο σε αγροτικό δρόμο που συνδέει την Μεθόνη με τη Φοινικούντα και βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από άνδρες της πυροσβεστικής στη θέση Λιμαρίζη του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σοκαρισμένο το Πανελλήνιο στο άκουσμα της είδησης που ήθελε να εντοπίσετε νεκρό σήμερα στη Μεσσηνία, ο άνδρας που χθες το απόγευμα επιχείρησε να διασχίσει Χήμαρο με αποτέλεσμα να παρασύρθει και να βρεθεί σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου στο ρέμα στη θέση Λιμαρίζη του Δήμου Πύλου Νέστορος. 2 ώρα τα ξημερώματα σήμερα ενημερώθηκα από την οικογένεια του εκλειπώντα ότι αγνοείται. Επικοινώνησα με όποιον έπρεπε να επικοινωνήσω αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Το στίγμα που μας έδινε σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση του κινητού του εννοώ, το οποίο είχε χαθεί από τις 5 ώρα το απόγευμα. Το πρωί 6 ώρα βρισκόμαστε στο Δημαρχείο της Μεθόνης με το προσωπικό που έχουμε εδώ. Αντλήσαμε τις πληροφορίες. Εχθές το απόγευμα βρισκόταν στη Μεθόνη δυστυχώς ο θανόντας. Μπορέσαμε να βρούμε τελικά πού είχε κάνει διέλευση μέσα από το Χήμαρο Λιμάρ και από την μαρτυρία ενός ύπερου υπαλλήλου που έχουμε, ενός υδραυλικού, μπορέσαμε και το εντοπίσαμε αμέσως δυστυχώς νεκρό. Από το σημείο που συμπαρασύρθηκε στο σημείο που ευρέθη είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Δυστυχώς για μας είναι ένα τραγικό γεγονός, διότι ο Εκ λοιπόν ήταν συντοπίτης μου. Εγώ την περιοχή της Μεθόνης την ξέρω πολύ καλά και δυστυχώς τα δύο παιδιά του, δύο ενάρετα παιδιά, ο ένας έχει τελειώσει χημικός μηχανικός φέτος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η κόρη του, μια εξαιρετική κοπέλα, η οποία και αυτή έχει τελειώσει την νοσηλευτική, τα οποία για πολλά χρόνια εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση που διατηρώ η οικογένειά μου, χάσανε τον αγαπημένο του πατέρα. Άσχημο τέλος για έναν 63χρονο, ο οποίος χθες το απόγευμα αποφάσισε να περάσει από τον δρόμο αυτόν προκειμένου να πάει στον προορισμό του, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά του ρέματος Λιμάρ να τον παρασύρουν για 1,5 χιλιόμετρο και να βρει τραγικό θάνατο. Δυστυχώς χάσαμε έναν εξαίρετο οικογενειάρχη, έναν εξαίρετο άνθρωπο και έναν εξαίρετο φίλο. Είμαστε όλοι κάθε συγκινημένοι. Ήταν απάντοχο αυτό που έγινε. Το ποτάμι αυτό δέχεται πολύ νερό όταν έχει έντονα φαινόμενα και προφανώς ο άνθρωπος υποτίμησε τον όγκο του νερού. Το νερό χθες το απόγευμα στο Χήμαρο ορμητικό και η κακή εκτίμηση φαίνεται πως ήταν εκείνη που στήχησε τη ζωή στον άτυχο 63χρονο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέρασε. Πρέπει να ήταν πάνω από ένα μέτρο του νερό. Ποιος ξέρει, υποτίμησε το γιατί έχουμε ρίξει σημαίνω στο σημείο που περνάει το ποτάμι και σου λέει θα περάσω. Όμως δυστυχώς δεν πέρασε. Το συγκεκριμένο σημείο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προφανώς έγινε λάθος εκτίμηση, προφανώς, διότι υπάρχει και εναλλακτική δίωδο, η οποία υπάρχει γέφυρα. Εκεί υπάρχει λαδική τάφλος και χρησιμοποιείται συνήθως από βαρέα οχήματα. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο επέλεξε αυτή την διαδρομή. Γιατί σας λέω, υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα να περάσει πάνω από γέφυρα. Το θέμα είναι όμως ότι το κακό έγινε και γι' αυτό πρέπει όλοι όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα μας ιδιαίτερη προσεκτική στην κάθε κίνηση την οποία κάνουμε. Θα πρέπει να προσέχουμε τα καιρικά φαινόμενα, δεν είναι, πρέπει να μην υποτιμάμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν όταν είναι δύσκολες. Και γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια και γίνονται αυτά τα πράγματα. 20 χρόνια ήμουν αντιδήμαρχος Μεθόνης και τώρα ως δήμαρχος. Ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν και ξέρω πολύ καλά το συγκεκριμένο δρόμο. Και το ξέρουν όλοι ότι πράγματι είναι επικίνδυνο και όταν έχει ισχυρή βροχόπτωση δεν πρέπει ποτέ να περνάμε από εκεί. Δυσάρεστη όμως και η επόμενη είδηση. Εχθές το μεσημέρι σε τοπική κοινότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης, γεωργικός ελκυστήρας που οδηγούσε 69χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 61 ετών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε στο δρόμο Σαϊδόνα Καστάνια στη Μάνη εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε καταπλακώνοντάς τον. Δυστυχώς χάνουμε 50 αγρότες κάθε χρόνο. Είναι μια ομοίη πραγματικότητα.
από ατυχήματα, όσο και σε φαίνεται περίπου. Και αυτό συμβαίνει γιατί δυστυχώς, δεν θα έλεγα είμαστε αμελείς, αλλά πολλά πράγματα όμως δεν έχουμε την πρόληψη. Οι άλλες χώρες το έχουν ξεπεράσει αυτό. Η Νορβηγία το 2019 ένας νεκρός, μόνο ένας, και αυτός από αυτοκινηστικό δυστύχημα, τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε ξεπερνάμε κάθε χρόνο τους 50, που σημαίνει ένας την εβδομάδα, το διανοήστε το πράγμα. Οι αριθμοί σοκάρουν. Άλλωστε, αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί πολλά και στη Μεσσηνία με την ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική. Ξεκινάμε μία διαδικασία να συνεργαστούμε με το Υπουργείο. Δεν μας έδωσε κανείς σημασία. Να μην αρχίσω και αναφέρω ονόματα με ποιους μιλήσαμε, σε ποιους στείλαμε επιστολές. Τίποτα. Αγνοούσαν το θέμα. Εντάξει, μόνο λέγα, δεν πειράζει. Εν πάση περιπτώσει. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε να κατεβαίνεις με ένα τρακτέρ και να σου σηκωθεί το ψυχαστικό ή να ανεβαίνεις επάνω σε μια ανηφόρα και να σου έρθει το τρακτέρ καπάκι, γιατί αντί να βάλεις ένα ψυχαστικό πίσω 900 κιλά, έβαλες 1450 κιλά και δεν έχει αντίβαρα μπροστά και σου έρχεται καπάκι. Πολλά τέτοια πράγματα. Υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Μέσα στο 2022 θα ξεκινήσει ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει τη Μεσσηνία και συνδυάζεται με την ανάπτυξη μιας ολόκληρης ζώνης. Η οδική διασύνδεση Καλαμάτα, Ριζόμυλο, Σπύλος, Μεθόνη μπαίνει μπροστά με προσωρινό ανάδοχο το σχήμα Actor Intracat. Έργο που αναμένεται να αλλάξει τη Μεσσηνία προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει μπροστά μετά την αξιολόγηση των φακέλων των δεσμευτικών προσφορών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου, που είναι η Ένωση Προσώπων Άκτορ Παραχωρήσης Intracat. Πλέον αναμένεται η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέχρι το τέλος του έτους. Το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση και αναβάθμιση περίπου 20 χιλιόμετρων υφιστάμενων οδών, την κατασκευή νέας αρτηρίας σε ένα μήκος περίπου 30 χιλιόμετρων, την προσαρμογή και βελτίωση 7 χιλιόμετρων κάθε του οδικού δικτύου, την κατασκευή νέου παράπλευρου οδικού δικτύου 40 χιλιόμετρων, την κατασκευή 12 γεφυρών, πολλά συνοδευτικά τεχνικά έργα όπως ισόπεδους κόμβους, υδραυλικά έργα, τείχους αντιστήριξης και άλλα, και την κατασκευή 15 χιλιόμετρων τοπικών οδών πρόσβασης. Με το δικό αυτό έργο αναμένεται να αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου και ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα, ενώ βελτιώνεται σημαντικά και η οδική ασφάλεια. Από την πλευρά του Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής σημείωσε ότι ακόμα ένας διαγωνισμός ΔΙΤ εξελίχθηκε με ταχύτητους ρυθμούς, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή δουλειά αποφέρει καρπούς. Στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας είναι να προσφέρουμε στους πολίτες δρόμους με υψηλά επίπεδο οδικής ασφάλειας. Το οδικό έργο Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλος Μεθόνη θα εξασφαλίσει γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα κατασκευαστεί θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Με την σειρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, σημείωσε: πλέον και σε αυτό το έργο έχουμε ανάδοχο. Μέσα στο 2022 θα στηθούν εργοτάξια και θα αρχίσει η κατασκευή του νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που, πέρα των άλλων, θα ενισχύσει την ανάπτυξη στην Πελοπόννησο και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Θα αναβαθμίσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα εξασφαλίσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες ταχύτητα και άνεση μετακινήσεις. Παραμένουμε στο θέμα και σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο. Κύριε Λαμπρόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος και να προσέχουμε πάντα. Κύριε Λαμπρόπουλε, έχουμε θετικές εξελίξεις για ένα πάγιο αίτημα της Μεσσηνίας. Φαίνεται να μπαίνει μπροστά έτσι το έργο, αυτό το μεγάλο έργο που περιμένουμε όλοι, το Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλος Μεθόνη. Όπως ακούσαμε, πληροφορηθήκαμε εχθές την οριστική απάντηση του Υπουργείου, γιατί γνωρίζαμε, είχαμε διαβεβαιώσεις, συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό. Εχθές λοιπόν οριστικοποιείται ότι υπάρχουν ανάδοχοι, υπάρχουν οι κατασκευαστές, οι εργολάβοι που λέμε, και κατά δεύτερο λόγο έδωσε και το χρονοδιάγραμμα ο Υπουργός, αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε πει, αλλά κάποιοι δεν πίστευαν. Να όμως που γίνεται πραγματικότητα, τέλος του χρόνου, μέσα στο 22, θα αρχίσουν πλέον και οι εργασίες. Έτσι ένα όνειρο, ένα έργο ζωής, ανάπτυξης για την Μεσσηνία ολόκληρη, όχι μόνο για την Πηλία, γίνεται πραγματικότητα. Γίνεται πραγματικότητα. Ένα έργο, μια προσπάθεια που όλος ο κόσμος την ήθελε και την είχαμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γνωρίζετε άλλωστε και την προσπάθεια την προσωπική τη δική μου από το 2006. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες με τον τότε υπουργό, τον κύριο Σουφλιά. Τον έπεισα καταρχήν, εγώ μετήχα στην κυβέρνηση, ήμουνα
ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, τον έπεισα να ξεκινήσουμε την μελέτη. Γιατί χωρίς μελέτη δεν χρηματοδοτείται έργο κανένα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 2006 ξεκίνησαν οι διαδικασίες αρχικά για αναγνωριστική μελέτη. Αναγνωριστική μελέτη σημαίνει προμελέτη, θα τέλειωνε και μετά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την άλλη μελέτη. Θα τρώγαμε χρόνο. Τον Απρίλιο του 2007 ξανά συζήτηση, ξανά εγώ μπαινόβγαινα στο Υπουργείο και πείθητο Σουφλιάς για γρήγορη μελετητική οριμότητα να κάνει πλέον, να ξεκινήσει, αφήνει την αναγνωριστική, να ξεκινήσουμε για οριστική μελέτη. Οριστική μελέτη σήμαινε ότι μπαίνανε οι διαδικασίες κανονικότατα πλέον. Στις 11-12 του 2007 ο κύριος Σουφλιάς υπέγραψε, έχω τον αριθμό πρωτοκόλλων 9238, έγκριση πίστοσης 2.800.000 ευρώ για την οριστική μελέτη, η οποία επρόκειτο να γίνει προκήρυξή της μέσα σε ένα μήνα και κυρίως, σημειώστε αυτό που σας λέω, με την ίδια απόφαση ορίζει το έργο ως εθνικό επίπεδο, γιατί ο δρόμος αυτός ήταν περιφερειακός. Ανήκε στις νομαρχίες, στην περιφέρεια. Και αυτό, κύριε Λαμπρόπουλο, ήταν σημαντικό προκειμένου να προχωρήσουν και οι διαδικασίες. Ακριβώς. Όρισε λοιπόν με αυτή την απόφαση στις 11-12 του 2007 το έργο ως εθνικό. Έτσι λοιπόν εντάσσεται αυτό το έργο πλέον και αναλαμβάνει την υποχρέωση το κράτος για να ξεκινήσει τις διαδικασίες και να περατώσει, να κατασκευάσει το δρόμο. Στις 21 Δευτέρου του 2008 ανακοίνωσα, είχα πάλι συνάντηση, συνέχεια ανά δύο μήνες και δημοσιεύτηκε τότε, ανακοίνωσα τη δημοσίευση του διαγωνισμού. Το ίδιο έγινε και στις 9 Εβδόμου του 2008 που τελείωσε η αξιολόγηση και έγινε η ανάθεση πλέον της μελέτης. Έκτοτε πήρε το δρόμο του, υπήρξαν βεβαίως καθυστερήσεις, υπήρξαν συζητήσεις πολλές. Η αρχή όμως έγινε, γιατί αν δεν υπάρχει μελέτη δεν χρηματοδοτείται, δεν εκτελείται κανένα έργο. Τέλος πάντων, μετά από κάποια χρόνια, το 19 άλλαξε η κυβέρνηση. Εγώ επισκέφτηκα μετά από 1-2 μήνες τον Αύγουστο, αφότου γίναμε κυβέρνηση και έγινε και ξανά βουλευτής, επισκέφτηκα τον υπουργό τον καινούριο, τον Κώστα τον Καραμαλή. Συζητήσαμε, άκουσα τις απόψεις του, συμφώνησα, στήριξα τις θέσεις του, ανακοίνωσα με δελτίο τύπου στις 28 Οκτώβου του 2019 τις προθέσεις της κυβέρνησης. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις που ήθελαν το δρόμο από την παραλία. Η κυβέρνηση έκρινε και το Υπουργείο το αρμόδιο ότι εκεί το κόστος ήταν τεράστιο, οι απαλωτριώσεις τεράστιες, βάλτος, μέχρι ριζόμυλο, θα γινόταν εφόσον γινόταν αυτή η επιλογή, αν υπήρχε αυτή η επιλογή. Έμεινε αταλάτευτο το Υπουργείο και οι υπηρεσίες του. Υπήρξαν κάποιοι που κορόιδευαν τον κόσμο. Ο ίδιος ο Υπουργός με απάντησή του γραπτή μίλησε για κάποια συμφέροντα. Δεν ξέρω τι υπήρχε, τι γινόταν. Σημασία έχει ότι εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά, έχουμε την ικανοποίηση και επιτρέψτε το και σε μένα προσωπικά που το είχα κάνει στόχο αυτό το έργο, έχουμε τη χαρά και την ικανοποίηση και πιστεύω όλος ο κόσμος, όλη η περιοχή και όλος ο τύπος και όλα τα μέσα ενημέρωσης και εσείς όλοι παλεύαμε για αυτό το έργο. Παλέψαμε, κερδίσαμε και μπορούμε λοιπόν να δούμε σε λίγους μήνες τα μηχανήματα να δουλεύουν και σε 2-3 χρόνια το δρόμο να τελειώνει, ένα δρόμο για τον οποίο και ο οποίος θα μας εξασφαλίσει ασφάλεια καταρχήν και ανάπτυξη. Σκεφτείτε πόσο γρήγορα θα πηγαίνει από την Αθήνα στην Πύλο, στη Μεθόνη, πόσο γρήγορα από την Καλαμάτα στη Μεθόνη. Αλλάζουν τα πάντα, βγαίνει από την απομόνωση η περιοχή
και μπαίνει στην τροχιά πλέον της ανάπτυξης, της απογείωσης. Είμαστε ευτυχείς. Ευχαριστώ προσωπικά, ευχαρίστησα και με δελτίο μου χθεσινό τον Υπουργό, αλλά και τις υπηρεσίες του, που δούλεψαν σκληρά όλοι και μας έδωσαν αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα. Κύριε Λαμπρόπουλε, επειδή γνωρίζουμε έτσι τους αγώνες που έχετε κάνει για το συγκεκριμένο έργο, μας αναλύσατε κι εσείς έτσι τα στάδια που πέρασε. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο διάστημα όπου δεν γινόταν τίποτα για το έργο αυτό. Μόνο προεκλογικά ακούγαμε ότι θα κόψουμε κορδέλες την επόμενη χρονιά, αλλά αυτό δεν το βλέπαμε ποτέ. Φτάνουμε τώρα στο 2022 να ξεκινάει το έργο και βέβαια όλοι ανησυχούμε να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις. Εγώ σας διαβεβαιώ πως καθυστερήσεις δεν θα υπάρξουν πλέον. Όταν μπαίνει ο εργολάβος στο έργο δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Η μελέτη καθυστερεί πάντοτε. Υπήρξαν και χρόνια δύσκολα. Υπήρξαν και κάποια χρόνια από το 14-13, 14-15 μέχρι το 19 που σχεδόν δεν έγινε απολύτως τίποτα. Να το λέμε γιατί μεσολάβησαν αρκετά χρόνια. Η μελέτη ξεκίνησε να εκπονείται από το 2009. Τόσα χρόνια λοιπόν θα μπορούσε ο δρόμος όχι μόνο να έχει τελειώσει η μελέτη, αλλά να έχει και γίνει. Τέλος πάντων, κοιτάζουμε μπροστά. Κοιτάζουμε μπροστά, λοιπόν, είχαμε βέβαια και τις αντιδράσεις. Το μέλλον με αισιοδοξία ο δρόμος θα γίνει. Όπως έγινε και ο δρόμος Τρίπολης-Καλαμάτας, πάλι με πολλές προσπάθειες, πάλι με πολλή αγώνα και εκεί πάλι έχει συνδέσει το όνομά του επί Υπουργείας του Γεωργίου Σουφλιά που ήταν τότε αρμόδιος υπεύθυνος για τα έργα στο Υπουργείο Πεχοδέων. Και είδαμε βέβαια την αναπτυξιακή όθηση που έδωσε αυτός ο δρόμος στην Μεσσηνία. Κάτι ανάλογα έτσι ευελπιστούμε να γίνει και με το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Κυρία Ελιοπούλου, όταν εκλέχθηκα βουλευτής, με είχε ρωτήσει κάποιος συναδελφός σας, δημοσιογράφος, και μου είχε πει τι νομίζετε, τι πρέπει να γίνει στη Μεσσηνία. Είχα απαντήσει τότε με τρεις λέξεις και είχα πει δρόμος, δρόμος, δρόμος. Ο δρόμος λοιπόν Τρίπολης-Καλαμάτας μας απογείωσε. Τουριστικά μας έβγαλε από την απομόνωση, από κάθε άποψη. Ερχόμαστε από την Αθήνα με ασφάλεια και δεν σκοτωνόμαστε στους δρόμους, μέσα στην Καλαμάτα φτάνουμε σε 2 ώρες. Λοιπόν, και αυτός ο δρόμος τώρα είναι ο σημαντικότερος άξονας του νομού. Χωρίζει το νομό στα 2. Είναι ο σημαντικότερος άξονας, όπως και να γίνει. Πρέπει να γίνουν κι άλλα, με τη σειρά τους. Όλα μαζί δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε είναι η Μεσσηνία μόνο, είναι κι άλλοι νομοί στην Ελλάδα, είναι κι άλλες περιοχές που έχουν κακούς δρόμους. Πετύχαμε το μεγάλο μας στόχο που ήταν ο δρόμος Τρίπολης-Καλαμάτας. Πετυχαίνουμε και αυτό το στόχο. Στοχεύουμε και τους μικρότερους δρόμους. Για μένα πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε και ο δρόμος μέχρι την Κορώνη. Και άλλους μέσα άξονες μικρότερης σημασίας, αλλά σημαντικούς για την ανάπτυξη του νομού μας. Σιγά σιγά όλα προγραμματίζονται, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τη θέληση, ξέρουμε να τα παλεύουμε, ξέρουμε να τα υποστηρίζουμε, ξέρουμε να τα προχωράμε και να τα εντάσσουμε. Παρόλα αυτά, έτσι, και επειδή πλέον έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το συγκεκριμένο έργο, έτσι να αναφέρουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν φωνές αντίθετες όσον αφορά στη χάραξή του, ακόμα και από έτσι, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε δει στο παρελθόν. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό όσον αφορά στη χάραξη? Η απάντηση σας λέω ότι δίνεται από τη θέση του Υπουργείου που προχώρησε και μας έδωσε την ευχάριστη ανακοίνωση εχθές και η καλύτερη απάντηση θα είναι σε λίγους μήνες όταν θα δούμε τα μηχανήματα να δουλεύουν. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Όλοι κρινόμαστε. Εγώ στήριξα την απόφαση της κυβέρνησης, την απόφαση του Υπουργείου. Ήταν η σωστή απόφαση την οποία τη στήριζα από το 2013. Την είχα στηρίξει από το 2006 που ξεκινήσαμε με το Σουφλιά. Αυτή τη χάραξη είχαμε κάνει. Άσχετα εάν μεσολάβησε, γιατί ανέλαβε τότε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και πήρε το τμήμα από την Καλαμάτα μέχρι το Ριζόμυλο να το κάνει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο συνέχισε, για λόγους οικονομικούς, το Υπουργείο συνέχισε από το Ριζόμυλο μέχρι την Πύλο και τη Μεθόνη.
Κύριε Λαμπρόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Γίνεται ο δρόμος και αυτή είναι η ικανοποίησή μας. Κρατάμε αυτό και ελπίζουμε έτσι μέσα στο 2022 να δούμε να στείνονται τα εργοτάξια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Να βλέπουμε τα πράγματα πάντα με αισιοδοξία και να τα αντιμετωπίζουμε με ενότητα όλοι. Όλοι να βάζουμε στόχους, να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε και να παλεύουμε όλοι μαζί. Να μην τραβάει και να μην υπονομεύει κανέναν, γιατί τα έργα, οι πολιτικοί έρχονται, φεύγουν, όλοι κρινόμαστε, αλλά τα έργα μένουν και θα μείνουν και αυτοί που έχουν συνδέσει το όνομά τους, αυτοί που φώναζαν για να γίνουν οι δρόμοι, θα τους θυμούνται. Κάποιους άλλους που δεν συνέδεσαν το όνομά τους, δεν θα τους θυμάται κανένας. Κύριε Λαμπρόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Να είστε καλά. Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει και με τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες από τον πρόσφατο παγετό. Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να γίνονται γρήγορα, με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, οι πληρωμές του ΕΛΓΑ, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σπύλιος Λίβανος, σε ευρεία σύσκεψη που έγινε εχθές το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στη Σπάρτη, με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, ομάδων αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσεων. Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να γίνονται γρήγορα, με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, οι πληρωμές του ΕΛΓΑ. Σημείωσε ο Σπύλιος Λιβανός σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, Αγροτικών Συλλόγων, ομάδων αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσεων. Είμαστε σήμερα στους τόπους που έχουν πληγεί, αφενός να είμαστε δίπλα στους παραγωγούς, στους αγρότες οι οποίοι βάλλονται. Και είναι οι πρώτοι οι οποίοι δέχονται τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και βεβαίως να δουλεύουμε με τον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα Λικουρέτζο, πρόεδρο του ΕΛΓΑ που είναι εδώ, άμεσα σε συνεργασία με τις επιτροπές που δημιουργούνται είτε στους Δήμους είτε στην Περιφέρεια για να γίνονται οι εκτιμήσεις και με ταχύτητα που δεν υπήρχε στο παρελθόν και νομίζω αυτό το έχετε παρατηρήσει όλοι, να γίνονται οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Επομένως, απαιτείται μια πολιτική υπαίθρου που θα είναι αναγκαία συνεργασία του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου, όλων των φορέων. Μιλάμε για ένα εθνικό ζήτημα που δεν πρέπει να υπάρχουν κομματικά συρματοπλέγματα σε αυτό, ώστε να πάμε μπροστά. Θα συνεργαστούμε στην κατεύθυνση να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεννόηση για την προώθηση των ζητημάτων που άκονται του αγροτικού τομέα και του αγροτικού εισοδήματος. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σε όλα όσα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη Μεσσηνία, στάθηκε παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της πολιούχου της Καλαμάτας Υπαπαντής του Σωτήρος. Έχουμε στη διάθεσή μας, είπε, πόρους να χρηματοδοτήσουμε ανάγκες σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, παντού στην επικράτεια, γιατί πίσω από αυτά τα χρήματα υπάρχουν έργα. Είμαστε σε μια περίοδο όπου το δεύτερο κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, ψάχνει να παίξει ένα άλλο ρόλο και όχι τη αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό δεν είναι καλό για τους θεσμούς μας. Λαύρος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μετά την πρόταση Μομφής, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος βρέθηκε στην Καλαμάτα, παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST με το Θέμη Κανελόπουλο, επεσήμανε πως δεν διανύουμε μια προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρη η βούληση του Πρωθυπουργού, ακόμα και στην τελευταία αυτή η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξαντλήσει την τετραετία, γιατί αυτό πιστεύει ο ίδιος. Επομένως, δεν βρισκόμαστε εκεί. Αντιθέτως, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η κοινωνία θέλει να πάει μπροστά και ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια ακραία πόλωση, μια τοξική πόλωση, ας πούμε, επιτραπεί, προσπαθεί να μας φέρει πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο επιλέγει αυτή τη στρατηγική. Νομίζω ότι είναι αδιέξοδη και μπορεί να αισθάνεται την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από μια ανάκαμψη δημοσκοπική του τρίτου κόμματος, του Κινάλ, αλλά δεν είναι λόγος αυτός για να πάμε προς τα πίσω. Πρέπει να πάμε μπροστά και η κοινωνία θα τα αποβάλει. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά οδηγήσουν σε ακραία πόλωση. Και κάπου εκεί ο κύριος Πέτσας απευθύνθηκε και στο κίνημα αλλαγής. Απέναντι στις αθλειότητες ή απέναντι στην τοξικότητα που είπαμε πριν, δεν μπορεί κανείς να κρατά ίσες αποστάσεις. Άρα δεν είναι θέμα μιας προσπάθειας ανοίγματος ενός μετόπου με το Κινάλ. Είναι
αποτύπωση της καθαρής πραγματικότητας. Όταν βλέπουμε αυτούς τους πολλακισμούς καθημερινά, δεν μπορεί κανείς να λέει ότι θα κρατήσει τις αποστάσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Επομένως, περιμένουμε προτάσεις, πολιτική αντιπαράθεση, αλλά στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα της δημοκρατίας μας και το ύφος της εξουσίας που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτά τα πράγματα να περνάνε έτσι. Ο κύριος Πέτσας, αφού ξεκαθάρισε πως το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μελετά την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για μείωση του ένφια. Ένας από αυτούς τους φόρους είναι ο ένφια, που είναι η δεύτερη φορά που θα μειωθεί. Έχει να κάνει με την τήρηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων, όχι με κάτι άλλο. Απλώς μέσα από συνθήκες κρίσης ψάχνει την κατάλληλη ευκαιρία που μπορεί να προχωρεί σε μειώσεις φόρων χωρίς να διαταράξει τη δημοσιονομική ισορροπία και την εμπιστοσύνη που έχει εμπεδωθεί. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ως έκπληξη, απλώς ως επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος τηρεί όσα έχει πει προεκλογικά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στάθηκε και σε όσα γίνονται σε επίπεδο Μεσσηνίας και ειδικότερα στο Δήμο Καλαμάτας. Πίσω από τα χρήματα που δίνουμε, δεν βλέπουμε απλώς προϋπολογισμούς, βλέπουμε έργα. Όταν βάζεις ένα έργο αγροτικής οδοποίησης στο Δήμο Καλαμάτας, για παράδειγμα, που βγάλαμε πρόσφατα, μπορεί να μην λέει τίποτα το ποσό το χρηματικό, λέει πολλά όμως κάθε μέτρο αγροτικής οδοποίησης που βοηθά τον αγρότη να πάει στο χωράφι του. Όταν κάνουμε μια αστική ανάπλαση, μπορεί να μην λέει τίποτα ένα ευρώ, λέει πολλά όμως κάθε χαμόγελο των παιδιών που πηγαίνουν και επισκέπτονται μια παιδική χαρά ή ένα πάρκο. Όταν προχωρούμε στην ενεργειακή αναβάθμιση και την αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, λέει πολλά εξοικονόμηση των δημοτικών τελών για τους δημότες. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε 17,7 εκατομμύρια ευρώ ήδη εντάξει στο Δήμο Καλαμάτας, 49 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στη Μεσσηνία και έρχονται πολλές ακόμα εντάξεις έργων για έργα που έχουν να κάνουν με ίδρυψη, αποχέτευση, αγροτική ειδοποιία, παράδειγμα στους Δήμους Σιχαλίας, Τριφυλίας, θα είναι τα επόμενα έργα που θα μπουν. Πολλά έργα λοιπόν που αλλάζουν όψη των τοπικών κοινωνιών. Άρα, ναι, γίνεται έργο. Θέλει λίγο χρόνο να φανεί από την ώρα της ένταξης ενός έργου μέχρι τη συμβασιοποίηση και την υλοποίηση. Αλλά πολλά από αυτά έχουν ήδη εγκαινιαστεί, ξέρετε. Στη Μεσσήνη βρεθήκαμε το φθινόπωρο, mm-hmm. όπου εγκαινιάσαμε το στάδιο και την ανακατασκευή του κλειστού. Έργα δηλαδή που φαίνονται και τα χρησιμοποιούν οι δημότες ήδη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα στο www.combo.gr και βρείτε όλα τα επώνυμα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Με ένα κλικ στην πόρτα σας. Τα παιδιά το δέσαν κόμπο για παιχνίδια από το κόμπο. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Στην προκειμένη περίπτωση, τη δική μας, πράγματι μιλάμε για ένα θαύμα. Το μεγάλο μας έργο είναι να ξανακάνουμε παιδιά τα παιδιά. Ο κόσμος σου είναι ο τόπος που ζεις. Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες
Η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, τη πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν. Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Τα απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Στο Αιγαίο. Βράδυ. Με καιρό. Και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμμένος μου στο χιόνι. Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα. Είναι όμως αυτό το συνέστημα που νιώθεις. Όταν τα δίνεις όλα για να σώσεις ένα παιδί πριν το καταπιεί το νερό. Η πραγματική ανταμοιβή είναι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που κινδυνεύει. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάζει όλος. Αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που έσωσες από τα ερείπια. Πραγματικά είναι σαν να νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε ένα θαύμα. Και αυτό το βλέμμα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με αγροτικό θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ντανάκας, ο διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων. Καλησπέρα σας, κύριε Ντανάκα. Καλησπέρα, κύριε Νιομούλου. Κύριε Ντανάκα, να πούμε έτσι κάποια πράγματα για το ελαιόλαδο, γιατί είχαμε πει, έτσι είχαμε ξαναμιλήσει και είχαμε πει ότι περίπου αυτή την περίοδο θα ξέρουμε και έτσι πώς έχουν κατασταλάξει οι τιμές του προϊόντος. Έχουμε εικόνα και θα ξεκινήσουμε με αυτό πριν πάμε στα υπόλοιπα. Οι τιμές όλο τον μήνα, όλο τον Ιανουάριο, κινηθήκανε στα 3,65, από 3,60 μέχρι 3,65. Και αυτή τη στιγμή η αγορά έχει κατασταλάξει και είναι περίπου στα 3,5 ευρώ μέχρι 3,55. Θεωρώ όμως ότι η ημερομηνία εκείνη που θα είναι κομβική θα είναι γύρω στις 12 με 13 Φεβρουαρίου, που θα έχουμε και τα αποθέματα από τις άλλες μεσογειακές χώρες. Δεν πιστεύω με τίποτα ότι θα είναι πιο χαμηλά από την τιμή την οποία σας ανάφερα. Άρα μιλάμε για μία αυξητική τάση, έτσι, της τιμής. Μέχρι στιγμής, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα από το μήνα Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, έχουμε μία αυξητική τάση και είμαστε στην εποχή που δείχνει ότι σταθεροποιείται και έχουμε το μικρό διάστημα της ότι η αγορά δεν πολύ ενδιαφέρεται, μέχρι όμως 12 με 13 Φεβρουαρίου που θα γνωρίζουμε το τι διαθέτει ο καθένας στις αποθήκες του, που εκεί θα σχηματιστεί και η κανονική τιμή. Δεν πιστεύω, όπως σας προείπα, ότι θα πέσει, γιατί τα ποιοτικά λάδια φέτος στην Ελλάδα είναι λίγα και καλά. Είχαμε και μικρή παραγωγή φέτος, κύριε Ντανάκα, στις περισσότερες περιοχές. Είναι πραγματικότητα αυτό, κυρία Λιοπούλου. Είναι μία από τις μικρότερες χρονιές των τελευταίων 6-7 ετών. Και ήταν ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό ότι η ελιά άρχισε πάρα πολύ να οριμάσει και σε συνδυασμό και με τον παγετό που έριξε, η παραγωγή μειώθηκε ακόμα περισσότερο.
Έχει μείνει πίσω προϊόν, υπάρχουν ακόμα χωράφια που δεν έχει γίνει ελαιοσυγκομιδή. Ναι, το ποσοστό αυτό είναι μικρό και θα είχαν τελειώσει αν ο καιρός βοηθούσε. Σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικών χεριών έχει φέρει το αποτέλεσμα και στην Λακωνία, ειδικά στο Δήμο Μονεβασία που είμαστε εμείς, θα εξαντλήσουμε όλο το μήνα Φεβρουάριο, αν μας το επιτρέψουνε, αν μας το επιτρέψει ο καιρός, για να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή. Κύριε Δενάκα, φέτος σε όλες τις περιοχές υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών. Ενώ είχε υποθεί πέρυσι ότι αυτό θα είχε βελτιωθεί όσον αφορά στις διαδικασίες το να έρθει ένας εργάτης γης στις περιοχές που έχουν ελαιόδεντρα. Φέτος όμως τι συνέβη, λόγω πανδημίας έχουμε αυτό το πρόβλημα? Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας λόγος είναι η πανδημία, όπως πολύ σωστά και εσείς αναφέρατε, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι αναζητήσανε άλλες χώρες με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, με αλλαγή επαγγέλματος και με πολύ μεγαλύτερο ημερομίσθιο. Είναι οι δύο λόγοι. Όσες κινήσεις γίνανε από πλευράς κρατικής πρωτοβουλίας και οργανωμένων συνεταιριστικών οργανώσεων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και ερχόμενοι προς τα κάτω, δεν είχαν επιτυχία αποτελέσματα, γιατί οι χώρες με τις οποίες μέχρι τώρα προμήθευαν με εργατικό, να το πω εντός εισαγωγικών τη φράση αυτή, ερχόντουσαν εργατικά χέρια στην Ελλάδα για την συλλογή των καλλιεργειών μας, αυτοί οι εργάτες γης έχουν στραφεί τώρα σε άλλες χώρες και έχουν αναζητήσει εκεί την τύχη τους. Με αποτέλεσμα εμείς φέτος να αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν Έλληνες εργάτες γης ή τουλάχιστον δεν θέλουν να εργαστούν στα χωράφια οι Έλληνες. Αυτό που έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια, να δούμε Έλληνες εργάτες γης. Ούτε η νεολαία καταδέχεται, με τα λύπης μου το λέω, να γυρίσει στα χωράφια και να δουλέψει για να πέσουμε όλοι μαζί πάνω, αλλά είναι τόσο πολύ μεγάλες οι καλλιέργειες και οι φυτεύσεις που έχουν γίνει, μην πάμε μακριά, και στο νόμο Μεσσηνίας και στο νόμο Λακωνίας είναι εκατομμύρια τα δέντρα αυτά τα οποία έχουν φυτευτεί. Χωρίς λοιπόν τους εργάτες γης που ερχόντουσαν από άλλα κράτη, πάρα πολύ δύσκολα από εδώ και στο εξής θα γίνεται η συλλογή. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε και να αναλογιστούμε μήπως έχουμε φταίξει και εμείς κάπου σε αυτό, γιατί σε ένα πρόσφατο ταξίδι πριν από ένα μήνα ακριβώς στη γείτονα χώρα διαπιστώσαμε ως συνεταιριστική οργάνωση δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει μεγαλύτερο ημερομίσθιο από ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και ο τρόπος και οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είναι εδώ. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Ντανάκα, γιατί βλέπουμε έτσι κάθε χρόνο ότι οι εργάτες γης που έρχονται διαβιούν έτσι σε άσχημες συνθήκες, έτσι, και είναι ένα θέμα αυτό. Δυστυχώς έχουμε βγάλει πολύ κακό όνομα και ως χώρα και ως Πελοπόννησο. Μην ξεχνάμε τα διάφορα που έχουν συμβεί κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές, και αυτό δεν πάβει να το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί θα είναι και ένας από τους όρους που θα ισχύει στον επόμενο τρόπο καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Έχουν βάλει οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βόρειοευρωπαίοι έχουν βάλει έναν όρο όσο αφορά τον εργάτη γης και πώς τους συμπεριφερόμαστε. Άρα λοιπόν δεν μένει τίποτα μυστικό, δεν μένει τίποτα κρυφό και πρέπει όλοι εμείς, όλα τα συνεργατικά σχήματα από το κράτος, το Δήμο, την περιφέρεια, τους συνεταιρισμούς, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα των εργατικών χεριών τα επόμενα χρόνια. Γιατί φέτος μπορεί μεν η παραγωγή μας να ήταν μικρή, όμως ο καιρός μέχρι στιγμής εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, μιλάμε και μεγάλες κουβέντες, που αν όλα πάνε κατευχήν, φαίνεται ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε μια μεγάλη παραγωγή. Και φυσικά, αν μου επιτρέπετε, εμείς εδώ φέτος στη Λακωνία βιώνουμε το πρόβλημα με τα εσπεριδοειδή, που λόγω της έλλειψης χεριών έχουμε τη μείωση του ενός συμβολέου μετά του άλλου, που δεν μπορούν να κοπούνε πορτοκάλια. Άρα λοιπόν έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
Συνεπώς, του χρόνου, όπως λέτε κι εσείς, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αν δεν το λύσουμε ως χώρα. Κύριε Δενάκα, τώρα όσον αφορά στην αγορά, είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω πώς κινείται, υπάρχει ζήτηση. Το προϊόν μας, όπως είπαμε, είναι πολύ καλό φέτος, είναι ποιοτικό. Από εκεί και πέρα, τι κίνηση υπάρχει όσον αφορά στη ζήτηση? Μέχρι και τέλος Ιανουαρίου, μέχρι και τις 15-20 Ιανουαρίου υπήρχε αρκετή ζήτηση από ξένους ιταλικούς οίκους, οι οποίοι, γνωρίζοντας ότι φέτος τα λάδια είναι λίγα και καλά, υπήρχε μία έντονη δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ηρεμία, φαίνεται όμως και ότι θα πάει καλά η αγορά. Θα παίξει ρόλο ποια θα είναι τα τελικά αποθέματα της Ελλάδας, για να κάνουν και αυτοί τα κουμάντα τους, να μου επιτραπεί να πω αυτή την έκφραση, βλέποντας και αυτοί τα αποθέματα και βλέποντας και πώς κινείται η δική τους αγορά σε αυτές τις χώρες, για να κάνουν τις ανάλογες προμήθειες. Πάντως, κύριε Δενάκα, επειδή φέτος η παραγωγή, όπως είπαμε, είναι μειωμένη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η χώρα μας χάνει αρκετά χρήματα. Είναι αλήθεια αυτό, και ότι θα πρέπει να το δούμε και να είμαστε πιο προσεκτικοί και σε κάποια άλλα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην καλλιέργεια, πάρα πολλά έχουν αλλάξει στις ημερομηνίες που γίνεται η ελαιοσυλλογή. Φαίνεται ότι ερχόμαστε όλο και πιο μπροστά, δηλαδή τέτοια εποχή, δηλαδή με αρχές Φεβρουαρίου, θα πρέπει να τις έχουμε, μάλλον τα επόμενα χρόνια, να έχουμε προχωρήσει σε ολική συγκομιδή του προϊόντος. Έχει μείνει δηλαδή πάρα πολύ πίσω από ό,τι φαίνεται φέτος. Εντάξει, είπατε και τις... Ήταν τα καιρικά φαινόμενα. Ήταν η έλλειψη εργάτες γης. Ήταν ότι δεν γινόταν ο καρπός. Δηλαδή ένα αποτέλεσμα το οποίο το βιώσανε και οι γείτονές μας οι Ιταλοί, και αυτοί με τη σειρά τους το μήνα Δεκέμβριο δεν μπορούσε να πέσει η αναλογία καρπού προς λάδι. Δηλαδή ο λεγόμενος συντελεστής δεν μπορούσε να πέσει κάτω από το 7:1. Να καταλάβετε ότι όλους τους μήνες μέχρι και τέλος Ιανουαρίου αυτά τα ποσοστά υπήρχαν και στην ελληνική επικράτεια, και τώρα έχει αρχίσει ο καρπός και οριμάζει. Τι να το κάνουμε όμως, που αυτή τη στιγμή έχουν πέσει 2 και 3 παγετοί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και έχει χαθεί πάρα πολύ καρπός ή έχει βγει υποβαθμισμένος. Πάντως, κύριε Δενάκα, τώρα έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα, όπως λένε και οι αγρότες. Η αύξηση των εφοδίων τους οδηγεί έτσι να μην καλλιεργήσουν φέτος όπως τις προηγούμενες χρονιές. Ακόμα υπάρχει και η σκέψη να μην ρίξουν και λίπασμα ή τουλάχιστον στην ποσότητα που πρέπει. Και αυτό ίσως δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα την επόμενη χρονιά. Πολύ σωστά το θέτετε. Φέτος όλα αυτά που έχουν συντελέσει έχει παίξει ρόλο, και δεν είναι μόνο για τους παραγωγούς. Να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα λιπάσματα, έχουμε μια μεγάλη αύξηση στην τιμή των εφοδίων, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση και στο ηλεκτρικό ρεύμα, και όπως γνωρίζετε τα ελαιοτριβεία, ό,τι και να είναι αυτά συνεταιριστικά ή ιδιωτικά, δεν θα προλάβουν, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Μιλάμε για διπλασιασμό τόσο στον παραγωγό αγρότη όσο και στην επιχείρηση. Μιλάμε για διπλασιασμό εργατικών, για διπλασιασμό κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που όλα αυτά και από πλευράς εργοστασίου και από πλευράς παραγωγών δεν ξέρουμε τα επόμενα χρόνια, και μάλιστα την επόμενη χρονιά, τι είδους καλλιέργεια θα γίνει. Η αλήθεια είναι, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, ότι φέτος μέχρι στιγμής η κίνηση των λιπασμάτων είναι πάρα πολύ μειωμένη. Οι παραγωγοί μιλάνε για μεγάλη αύξηση, όπως είπατε κι εσείς, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και βέβαια, όπως λένε οι γεωπόνοι, η λίπανση είναι υποχρεωτική για τα ελαιόδεντρα, όπως και το κλάδεμα τουλάχιστον.
Να καταλάβετε, κυρία Λιοπούλου, υπάρχουν κωδικοί στα λιπάσματα που έχουμε μέχρι και αύξηση 10 ευρώ το σακί. Είναι δηλαδή τρομερό το νούμερο της αύξησης, που δεν ξέρω αν η μερική λίπανση θα μπορέσει να βοηθήσει. Δυστυχώς η τιμή, η καλή τιμή που έχει μέχρι στιγμής το λάδι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μπορεί ο παραγωγός, ο αγρότης να του φούνε ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Δηλαδή ίσα ίσα να μπορέσει να καλλιεργήσει και χωρίς να του μείνει τίποτα. Με την προϋπόθεση να ευελπιστεί ότι την επόμενη χρονιά θα έχει μια καλή παραγωγή και μετά τον Απρίλιο-Μάιο να υπάρχει μια παρέμβαση από την κυβέρνηση στο μέτρο του εφικτού και όσο αυτό μπορεί να γίνει για να υπάρχουν σχετικές μειώσεις. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω εφικτό γιατί είναι ελεύθερο το εμπόριο. Απλώς με διάφορα τεχνάσματα φορολογικά ίσως μπορέσει να κάνει κάτι. Δυστυχώς όμως είναι τέτοια η αύξηση της τιμής των εφοδίων και των λιπασμάτων που σήμερα καθιστά αδιανόητη τη λίπαση σε ένα μεγάλο αγρόκτημα για τις καθαρά επαγγελματίες παραγωγούς, αγρότες. Και δεν μιλάμε φυσικά για τα υπόλοιπα ραντίσματα που κάνουν πολλή παραγωγή, έτσι. Αυτό είναι ανέφικτο πλέον. Πολύ σωστά το θέτετε, γιατί δεν είναι μόνο η αύξηση της τιμής των λιπασμάτων, είναι και των φυτοφαρμάκων. Και δυστυχώς, καλά που μου δώσατε το δικαίωμα να απαντήσω και σε αυτό, γιατί αναγκάζουν πολύ κόσμο και στρέφεται σε υποδιέστερα ζυζανιοκτώνα και φυτοφάρμακα, τα οποία... Δεν θα πω την λέξη δεν είναι μη εγκεκριμένα, θα πω ότι η λέξη είναι μη επιλέξιμα για την καλλιέργεια, που μπορεί να μην μας φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα την επόμενη χρονιά όσο αφορά τα υπολείμματα που θα έχουν μέσα τα προϊόντα μας, είτε αυτό λέγεται λάδι, αυτό λέγεται πορτοκάλι, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, και να μην έχουμε τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί πολλοί κόσμος να οδηγηθεί σε φάρμακα που κυκλοφοράνε στη μαύρη αγορά και να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Βλέπουμε, κύριε Ντανάκα, έτσι και σε άλλες καλλιέργειες ότι γίνονται πλέον λιγότερες φυτεύσεις, όπως έχουμε εδώ και την πατάτα, που είδαμε ότι η ανοιξέτικη πατάτα έχει μειωθεί η φύτευση κατά 50% φέτος, γιατί το κόστος παραγωγής και σε αυτές τις καλλιέργειες είναι μεγάλο. Και καταλαβαίνουμε ότι οι παραγωγοί μας έχουν έρθει πλέον σε αδιέξοδο. Ναι, και βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε και εμείς εδώ στη Λακωνία και στο Δήμο Μονεβασίας, βλέπουμε πολλοί καλλιέργειες, κυρίως για τα οροκυπευτικά. Εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ πατάτα εδώ πέρα, αλλά ναι, βλέπω τα υπόλοιπα προϊόντα ότι είναι πάρα πολύ μειωμένες οι καλλιέργειες. Είναι, δεν θα έλεγα, ή κάποιοι μάλιστα που κάνανε και συστηματική καλλιέργεια, φέτος δεν προχωρήσανε να κάνουν καμία φύτευση. Γιατί είναι απρόβλεπτη η ΔΕΗ. Όταν βλέπουμε τεράστιους λογαριασμούς να έρχονται στις γεωτρήσεις, ο παραγωγός, ο αγρότης που κάνει αυτές τις καλλιέργειες, όλα τα μετράει. Και έχουμε και λέμε, ρεύμα στη γεώτρηση, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα, κάνουν την καλλιέργεια να είναι ασύμφορη. Κύριε Ντανάκα, έτσι ολοκληρώνοντας, ποια είναι η εκτίμησή σας για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο? Η εκτίμησή μου είναι, το μόνο που θέλω να πω και να προδικάσω, ότι μέχρι στιγμής, παρόλο ότι ο παγετός έχει πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας μας, τα δέντρα φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αν δεν έχουμε τον Μάρτιο μήνα κάποιο παγάκι και έναν έντονο καύσωνα, βλέπω ότι η επόμενη παραγωγή θα είναι αρκετά μεγάλη για την Ελλάδα. Γιατί οι παλιοί λένε ότι όταν περνάμε τέτοιο χειμώνα με μικρή παραγωγή, τα δέντρα ξεκουράζονται για να σου δώσουν την επόμενη χρονιά. Μακάρι να είναι έτσι, κύριε Ντανάκα, γιατί οι αγρότες μας έχουν πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχουμε και τα κρύα καιρικά φαινόμενα, δεν ξέρουμε... Και όχι μόνο έχουν πληγεί, φέτος που φαινόταν ότι η τιμή θα σταθεροποιόταν σε μία τιμή πάνω από τα 3,40-3,50, ήρθαν τα λοιπά έξοδα που προαναφέραμε και εγώ και εσείς, με αποτέλεσμα να έρχεται ο παραγωγός, ο αγρότης μας, μία ή άλλη. Αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ντανάκα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, το κρύο βάζει φωτιά και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως καταλαβαίνουμε. Και βέβαια, όπως λένε οι ειδικοί, αναμένεται αύξηση το επόμενο διάστημα, με τους πολίτες βέβαια να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Αρκετά υψηλά ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών να τονίζουν ότι η τάση μέσα στο επόμενο διάστημα και όσο τα κρύα συνεχίζονται είναι ολοένα και πιο αυξητική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να φτάσει από το 1,21 το λίτρο, που είναι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος του, το 1,25 το λίτρο και ίσως και παραπάνω. Είναι μια σημαντική αύξηση, το οποίο περιμένουμε θα ανέβει κι άλλο. Γιατί κάθε φορά που έρχεται καινούριο καύσιμο, καινούρια παραλαβή επιτοπλίσεων, είτε είναι αμόλυβδη, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης, βλέπουμε μια άνοδο το καύσιμο. Τα κρύα, ωστόσο, των προηγούμενων ημερών οδήγησαν πολλούς καταναλωτές στο να βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Με τα τελευταία κρύα κορυφώθηκε. Υπάρχει ζήτηση. Βέβαια είναι πολύ διστακτικός, γιατί η τιμή του είναι υψηλή. Όσο μπορεί. Όσοι δεν έχουν άλλη επιλογή, αναγκαστικά βάζουν. Βάζουν μεγάλες ποσότητες, αλλά και μικρές ποσότητες. Σημαντικό βοήθημα για τα νοικοκυριά και το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, βοηθάει και το επίδομα. Βοηθάει και το επίδομα θέρμανσης όσοι παίρνουν. Βοηθάει πάρα πολύ και το επίδομα της θέρμανσης, που είναι λίγο αυξημένο φέτος. Τα περισσότερα σπίτια επιλέγουν τη φθηνή λύση της καύσης ξύλων και του τζακιού και ύστερα καταφεύγουν στα κλιματιστικά και στα ηλεκτρικά σώματα, που και αυτά όμως κοστίζουν λόγω κατανάλωσης ενέργειας. Ο κόσμος προμηθεύεται το πετρέλαιο θέρμανσης παρά να βάλει μια ηλεκτρική συσκευή, γιατί του έρχεται σαφώς ακριβότερα. Για να πάμε τώρα στην Τρίπολη. Ξεκινάει το έργο της ανάπλασης στην πλατεία Αγίου Βασιλείου και βέβαια η όψη της πλατείας πρόκειται να αλλάξει ριζικά. Η πλατεία Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη αλλάζει ριζικά μορφή και λειτουργικότητα. Η ανάπλαση ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται και η μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Για ένα εμβληματικό έργο κάνει λόγο ο Δήμαρχος της Αρκαδικής Πρωτεύουσας. Η πλατεία λοιπόν ξεκίνησε, ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, όπου αλλάζει εντελώς, όπως είπαμε, η μορφή της πλατείας, εντελώς από τη σημερινή της εικόνα, διατηρώντας όμως όλα εκείνα τα κύρια χαρακτηριστικά που είχε ο αρχικός σχεδιασμός όταν έγινε η πλατεία. Με κύριο χαρακτηριστικό τον σεβασμό της αρκαδικής παράδοσης, φιλοδοξία είναι με την ολοκλήρωση του έργου η πλατεία να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο και πνεύμονα κίνησης, δημιουργίας και οικονομικής δραστηριότητας. Όταν θα ολοκληρωθεί η αναπλασή της, θα συνδέσει τις ήδη από πολλά χρόνια γενόμενες αναπλάσεις πεζοδρομήσεις του κέντρου της πόλης και συνδέοντας και το Open Mall που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σύντομα, δημιουργώντας μια νέα οικονομική δραστηριότητα για τη συνολική περιοχή εκεί. Έχουμε πει πάλι και το επαναλαμβάνω ότι η ανάπλαση δεν αφορά μόνο το χώρο αυτόν καθεαυτό που είναι η πλατεία σήμερα, αλλά αφορά όλο το τετράγωνο, δηλαδή και τις στοές που παίρνουν την εικόνα που είχαν αρχικά και τους δρόμους που είναι γύρω από την πλατεία. Για την ομαλή εξέλιξη του έργου απαραίτητες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ωστόσο θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Έχουν ήδη τοποθετηθεί νέες πινακίδες οδικής κυκλοφορίας. Την Κυριακή το πρωί θα ξεσκεπαστούν, είναι με σακούλες και θα αλλαχτούν οι παλιές, θα μείνουν οι καινούργιες, ώστε την Κυριακή να αρχίσουμε σιγά σιγά οι πολίτες να ενημερώνονται με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με τη βοήθεια της τροχέας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη συνήθειά μας δημιουργεί αρχικά δυσκολίες. Παρακαλώ και κλείνω με αυτό την υπομονή όλων για να μπορέσουμε να προχωρήσει το έργο αυτό απρόσκοπτα και να έχουμε το 2023, όπως είπα και από την αρχή, μια καινούργια πλατεία, μια καινούργια εικόνα, μια σαφώς καλύτερη και πιο όμορφη εικόνα του κέντρου της πόλης μας. Στη δεύτερη χαμηλότερη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκεται η Αθήνα ως προς τις πράσινες υποδομές της. Βρίσκεται όμως στην τρίτη ψηλότερη θέση όσον αφορά τους ανοιχτούς για όλους χώρους πρασίνου. Πιο πράσινη ελληνική πόλη άνω των 50.000 κατοίκων είναι η Καλαμάτα, ενώ ακολουθούν η Καβάλα και η Πάτρα. Στη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη βρίσκεται το Ηράκλειο.
Μια σημαντική κατοχύρωση έρχεται για την πόλη της Καλαμάτας από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με θέμα «Ποιος ωφελείται από το πράσινο στις πόλεις, οι κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση σε αστικό πράσινο στην Ευρώπη». Πιο πράσινη ελληνική πόλη, άνω των 50.000 κατοίκων, είναι η πόλη της Καλαμάτας, ενώ ακολουθούν η Καβάλα και η Πάτρα. Στη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη βρίσκεται το Ηράκλειο, ως προς την εγκύτητα των κατοίκων του με έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου. Η έκθεση εξετάζει όλες τις πόλεις που βρίσκονται στην Urban Audit List της Eurostat, χρησιμοποιώντας εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Κοπέρνικο. Αυτό που μετρήθηκε είναι το ποσοστό της έκτασης των πόλεων, που φαίνεται από ψηλά πράσινο λόγω των δέντρων. Η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα λοιπόν είναι η πιο πράσινη ελληνική πόλη, μια και το 54,4% των αστικών περιοχών της καλύπτεται από δέντρα, 23,2% από τα 42,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι δε χαρακτηριστικό πως η επόμενη πόλη είναι η Καβάλα με 44,6, μόλις 16,7 από τα 37,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η Πάτρα ακολουθεί με 36%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 42% των πόλεων σε 38 ευρωπαϊκές πόλεις καλύπτεται από πράσινες υποδομές. Όσον αφορά το αποτύπωμα των δέντρων, το μέσο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 30%. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22266. Σχεδιάζω το δικό μου μέλλον. Ξανά με στην καρδιά φωτιά. Κοιτάω το παρελθόν με χαμόγελο. Να σ' αγαπώ. Προχωρώ στη ζωή δυνατά. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι με στήριξαν. Και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Ο κυβωτός του κόσμου συνεχίζει να στηρίζει και να χτίζει τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών όλου του κόσμου. Για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με το καρναβάλι της Πάτρας, το γνωστό σε όλους μας. Είναι μαζί μας η κυρία Ήρα Κουρή, η πρόεδρος της κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Πατραίων. Καλησπέρα σας, κυρία Κουρή. Καλησπέρα σας. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα για το καρναβάλι της Πάτρας, γιατί είδαμε έτσι τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν είδαμε αυτό που βλέπαμε τόσα χρόνια. Πρόπερση του 20 σταμάτησαν οι δραστηριότητές μας δύο μέρες πριν την κορύφωση του πατρινού καρναβαλιού. Πέρσι νομίζω και είχαμε επικοινωνήσει, τα είχαμε πει και πάλι από την εκπομπή σας. Ναι. Κάναμε μια σειρά δραστηριοτήτων αποτυπώνοντας το χαρακτήρα του πατρινού καρναβαλιού μέσω του διαδικτύου και μέσω κάποιων βίντεο που τραβήξαμε. Ο τελάλης μας εδώ τελαλεί τη χαρά μας, έτσι βλέπω που έχετε αναρτήσει. Και δύο νέα παιδιά από το μπαλκόνι περιμένουν αν φέτος θα κάνουμε καρναβάλι. Και τι τους λέει ο Ντελάλης? Έχουμε προγραμματίσει μια σειρά δράσεων, ναι,
που είναι οργανωμένες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Δηλαδή έχουμε και το θέατρο, έχουμε το χορό, έχουμε εκθέσεις και σχεδιάζουμε και τον κρυμμένο, τον έχουμε σχεδιάσει τον κρυμμένο θησαυρό πάλι κάτω από τις συνθήκες που μας επιβάλλει η πανδημία. Σήμερα ο Δήμαρχος Πατρέων έστειλε μια επιστολή στον Υπουργό Υγείας ζητώντας να μας διευκρινιστεί ποια θα είναι και η θέση της πολιτείας σε σχέση με τη διεξαγωγή των παρελάσεων. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του Υπουργού για να δούμε τι θα κάνουμε το τελευταίο τριήμερο. Τώρα κυρία Κουρή, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις. Τι ακριβώς γίνεται? Όποιος θέλει... Ναι. Ως Δήμος Πατρέων κάναμε μια πολύ λιτή εκδήλωση παράδοσης του Λαβάρου. Από εκεί και πέρα οι καρναβαλιστές της Πάτρας, που ξέρετε ότι η ψυχή τους είναι πάρα πολύ δυνατή, προγραμμάτισαν μια αυτοκινητοπομπή μασκαρεμένων αυτοκινήτων και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, ετοιμάζουν μια σειρά δραστηριοτήτων στην πόλη. Εμείς λοιπόν ως Δήμος Πατρέων επίσημα τις εκδηλώσεις μας τις ξεκινάμε τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, με μια σειρά δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα παλαιά σφαγεία της πόλης. Είναι το σπίτι του καρναβαλιού. Εκεί θα γίνουν όλες οι εκδηλώσεις σας? Όχι, κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν και σε άλλους χώρους, όπως είναι η Αγορά Αργύρη. Έχουμε μέσα στην εργασία με το ΔΙΠΕΘΕ μια παράσταση του Αριστοφάνη, είναι οι Εκκλησιάζουσες, που θεατρικά δρόμενα από αυτή την παράσταση θα βγουν και στους δρόμους της Πάτρας. Άρα λοιπόν και το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων είναι το κέντρο των δραστηριοτήτων του Πατρινού Καρναβαλιού. Και επίσης έχουμε μια σειρά δραστηριοτήτων σε προάβλια σχολείων. Οι δημότες σας έτσι βλέπουν το κλίμα που έβλεπαν παλιότερα? Όχι, φυσικά. Όχι. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα το καρναβάλι είναι μια εκδήλωση, μια γιορτή χαράς, κεφιού, ξενιασιάς και ανεμελιάς. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό. Μέσα μας έχουμε έναν φόβο, μέσα μας έχουμε μια αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Άρα λοιπόν, όσες εκδηλώσεις και να διοργανώσουμε, αν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, αν η ψυχή μας δεν είναι απαλλαγμένη από όλο αυτό το φορτίο που τα τελευταία 2,5 χρόνια βιώνουμε λόγω του COVID, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο κλίμα που είχαμε το 19, το 18 και τα παλιότερα χρόνια. Όμως η ψυχή των πατρινών είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή και με κάθε τρόπο, είτε εμείς ως Δήμος Πατρέων, είτε ανεξάρτητες ομάδες καρναβαλιστών, προσπαθούμε να φέρουμε αυτό το κλίμα του καρναβαλιού στην πόλη. Εμείς έχουμε στολίσει όλη την πόλη, ο Δήμος Πατρέων δηλαδή, από τη μία είσοδο στην άλλη, και την εβδομάδα που μας έρχεται, 7-8 Φεβρουαρίου, θα ολοκληρωθεί και ο στολισμός της πλατείας Γεωργίου. Οι δημότες συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες? Υπάρχει ανταπόκριση όπως παλιότερα? Ναι. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε ελεγμένο χώρο, ναι, έχουμε μεγάλη συμμετοχή, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν μπορώ να μιλήσω για συμμετοχή, ενδιαφέρον για να συμμετέχουν. Και επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια μαγαζιά ήδη έχουν αρχίσει να στολίζονται, κάποια μικρά έτσι γκρουπάκια βγαίνουν στον δρόμο μεταμφιεσμένων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η πόλη ποθεί, επιθυμεί βαθιά να ξαναφέρει τις μέρες του καρναβαλιού, τις μέρες του κεφιού και της χαράς. Και καταλαβαίνουμε όλο αυτό το πόσο σημαντικό είναι και για τους επαγγελματίες της Πάτρας, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο έχουν πληγεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι για να πούμε συγκεκριμένα. Συνεπώς το περιμένουν πώς και πώς το καρναβάλι για να σταθούν στα πόδια τους. Ως Δήμος είμαστε η διοργανώτρια αρχή. Αυτό σημαίνει ότι προγραμματίζουμε μια σειρά εκδηλώσεων. Και είπαμε ότι φέτος δεν ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, προσαρμόζονται
την δεδομένη στιγμή στα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή μας η πρωτοβουλία δίνει το θάρρος και σε συμπολίτες μας από μόνοι τους να ετοιμάσουν μια, και σε φορείς του καρναβαλιού να ετοιμάσουν μια σειρά δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν η πόλη μας φέτος έχει τη δυνατότητα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να κρατήσει ζωντανό το καρναβάλι μας με πολύ συγκεκριμένες δράσεις και πάντα έχοντας κατά νου την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας. Συνεπώς, κυρία Κουρή, εκτός από τις εκδηλώσεις που μας είπατε ότι θα γίνουν από την πλευρά του Δήμου, θα γίνουν και από άλλους φορείς και τα καταστήματα με τη σειρά τους θα κάνουν διάφορες δράσεις. Τώρα για την παρέλαση που είναι και η κορύφωση, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα γίνει, περιμένουμε απάντηση. Εμείς μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία ενημέρωση, γι' αυτό και ο Δήμαρχος Πατρέων έστειλε σήμερα την επιστολή, έτσι ώστε από επίσημα χείλη να έχουμε, δηλαδή τόσο από τον Υπουργό Υγείας όσο και από την ομάδα εμπειρογνωμόνων, να έχουμε ακριβώς, να γνωρίζουμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να κινηθούμε το τελευταίο τριήμερο. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο η παρέλαση της Κυριακής, έχουμε και την παρέλαση, βλέπω πλάνα από την παρέλαση τη νυχτερινή του Σαββάτου, έχουμε την τελετή λήξης, άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε από τώρα. Και αφήσαμε όλο αυτό το περιθώριο για να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ημερομηνίες. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε από τώρα ακριβώς μέχρι πού μπορούμε να απλωθούμε και ποιες εκδηλώσεις μπορούμε να κάνουμε ανοιχτά και χωρίς περιορισμούς. Κυρία Κουρή, επειδή πραγματικά το καρναβάλι για την Πάτρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πλέον θεσμός και αυτά τα δύο χρόνια που η Πάτρα έτσι δεν λειτουργήσε όπως παλιότερα, εκτιμάτε ότι έλειψε από τους πολίτες, έλειψε όλος αυτός ο παλμός που υπήρχε? Ο παλμός υπάρχει στην ψυχή των πατρινών. Ναι. Δεν μπορέσαμε όμως να το γευτούμε, δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Η πόλη μας έμεινε νεκρή και αυτές οι συνέπειες είναι πολλαπλές και πολυπίκυλες. Δηλαδή, στον οικονομικό τομέα όπως το αναφέρατε, όχι μόνο τα μαγαζιά που οι τουρίστες, οι επισκέπτες της πόλης μας βλέπουν το τελευταίο τριήμερο, αλλά μια σειρά επαγγελμάτων, ανθρώπων που δουλεύουν από το καλοκαίρι για να είναι έτοιμο το καρναβάλι το Φεβρουάριο, τα δύο τελευταία χρόνια έμειναν χωρίς δουλειά. Επίσης, πάρα πολύ δύσκολο είναι σε συναισθηματικό επίπεδο. Είναι άλλο να ζει σε μια πόλη που γεύεται τη χαρά και μεταφέρει τη χαρά και στους επισκέπτες της, όπως είναι η Πάτρα. Είναι πολύ βαρύ το συναισθηματικό φορτίο σε αυτή την περίπτωση. Και άλλο είναι να ζει σε μια πόλη που αδιάφορα το μήνα το Φλεβάρι κυλάει αναμένοντας, περιμένοντας την άνοιξη που θα έρθει. Το καρναβάλι για την Πάτρα είναι ο προάγγελος της άνοιξης. Και δεν είναι μόνο αυτό, επαναλαμβάνω, που βλέπουν οι επισκέπτες μας το τελευταίο τριήμερο. Είναι μια γιορτή που διαρκεί όλο το χρόνο, είτε σαν σχεδιασμός από τα πληρώματα για το τι θα κάνουν στη στολή, στις εκδηλώσεις τους κλπ, είτε σαν μια παραγωγική διαδικασία από πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και η έλλειψή του, όπως είπατε και εσείς, έτσι έχει συνέπειες σε πάρα πολλούς κλάδους, ναι. Γιατί είναι μια λυσίδα όλο αυτό. Και είναι και μια έκφραση λαϊκού πολιτισμού. Είναι μια έκφραση των ανθρώπων που συμμετέχουν στο καρναβάλι. Άρα λοιπόν αυτό το διάστημα, αυτά τα 2,5 χρόνια, η Πάτρα στερήθηκε τη δυνατότητα να εκφράσει αυτή τη δύναμη που έχει στην ψυχή της, που έχουν οι κάτοικοι της. Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού δείχνεται τώρα. Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού δείχνεται. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Δείχνεται το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, ναι, το 2020. Ναι, εικόνα. Ναι. Αυτό, όπως είπατε, το έχετε οργανώσει. Είναι έτοιμο, έτσι. Ναι. Είναι έτοιμο με όλες του τις φάσεις. Δηλαδή είναι η γρίφη, το κυνήγι του κρυμμένου, τα παιχνίδια πλατείας έτσι όπως τα βλέπετε τώρα, τα δείχνετε στο βίντεο που θα γίνουν στα παλαιά σφαγεία και στο χώρο μας, δηλαδή για να μπορέσουμε, για να είναι προστατευμένος ο χώρος. Και επίσης έχουμε και καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε διάφορα σημεία που, επειδή είναι κρυμμένος θησαυρός, δεν μπορώ να πω. Μάλιστα. Κυρία Κουρή, ποια θα λέγατε ότι είναι έτσι η καλύτερη εκδήλωση της διοργάνωσης? Όλες οι εκδηλώσεις είναι καλές. Και όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις του Δήμου, είναι και οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα πληρώματα ή οι φορείς
του πατρινού καρναβαλιού. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όποιος θέλει να επισκεφτεί την Πάτρα από την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως καλύτερα από τις 13 Φεβρουαρίου και μετά, όλο και κάτι θα έχει να δει καρναβαλικό, είτε στους δρόμους, είτε στις πλατείες, είτε στο πρόγραμμα που θα αναρτήσουμε εμείς. Μπορεί να επισημάνει αυτά που τον ενδιαφέρουν και να έρθει να πάρει μια μικρή γεύση σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, μια μικρή γεύση από το πατρινό καρναβάλι. Να ευχηθούμε να πάνε καλά με την πανδημία, κυρία Κουρή, έτσι, και να γίνει όπως πρέπει φέτος το καρναβάλι της Πάτρας. Για όλους τους συνανθρώπους μας. Ναι. Και αν μπορέσουμε, αν επιτέλους τελειώσει αυτό, αισθάνομαι ότι η δύναμη που έχουμε μέσα μας, που κρύβουμε, ανεξάρτητα αν είναι στην περίοδο του καρναβαλιού, αν είναι στην καθημερινότητά μας, αυτή η δύναμη θα μας οδηγήσει σε δρόμους συμφιλίωσης, αγάπης, σε δρόμους που αλληλοεκτίμησης, γιατί παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα φαινόμενα βίας, φαινόμενα κοινωνικού εκφυλισμού, φαινόμενα τα οποία μας δοκιμάζουν. Να ξέρετε ότι το πατρινό καρναβάλι έχει και αυτό, δίνει πάντα αυτό το μήνυμα, ότι όλοι χωράμε παντού και όλοι μπορούμε να αφήσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας για να περάσουμε καλά μαζί. Αυτό το μαζί είναι και το μεγάλο μήνυμα του πατρινού καρναβαλιού. Είναι ένα καρναβάλι που δεν είναι ελιτιστικό, ένα καρναβάλι για όλους. Μάλιστα, και ένα καρναβάλι που στηρίζει και το Δήμο και γενικότερα ευρύτερα την περιοχή, κυρία Κουρή, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και είναι, καταθέτουμε τώρα το αίτημά μας στο Υπουργείο Πολιτισμού για να ενταχθεί στον κατάλογο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι μια ιστορία περίπου 2 αιώνων που, επειδή ακριβώς το καρναβάλι είναι έκφραση μιας κοινωνίας, μεταμορφώνεται από γενιά σε γενιά, έχει να μας δώσει και κάτι διαφορετικό. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον του πατρινού καρναβαλιού. Ποτέ ο επισκέπτης μας δεν θα δει τα ίδια πράγματα. Μπορεί να υπάρχει μια δομή, αλλά ποτέ δεν θα δει τα ίδια πράγματα. Οι πατρινοί ξέρουν κάθε φορά να προσφέρουν κάτι νέο, κάτι καινούριο, πρωτότυπο και φυσικά αριστοφανικό. Και γι' αυτό το κρατάει και ψηλά, έτσι, στην προτίμηση των επισκεπτών. Είναι αλήθεια, η Πάτρα κάθε χρόνο δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες για το καρναβάλι. Και αυτός είναι και ο προβληματισμός μας φέτος. Δηλαδή, λόγω της πανδημίας, πόσο μπορούμε πραγματικά να αναλάβουμε την ευθύνη μιας τέτοιας μεγάλης διοργάνωσης. Η ευθύνη είναι στην καθημερινότητά μας. Εδώ, ως Δήμος Πατρέων, κάνουμε τα πάντα που αφορούν την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως, το ίδιο επιθυμούμε να γίνει και όταν έρθουν οι επισκέπτες εδώ στη διάρκεια του καρναβαλιού. Αναμένουμε την απάντηση του Υπουργού Υγείας και από εκεί και πέρα, ως Δήμος Πατρέων, θα κινηθούμε με βάση τις οδηγίες που θα έχουμε από τους εμπειρογνώμονες. Κυρία Κουρή, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Αν έχουμε νεότερα, να τα πούμε και πάλι για να γνωρίζει και ο κόσμος που θέλει να επισκεφτεί την Πάτρα αυτές τις ημέρες. Ευχαρίστως. Να είστε καλά. Να σας ανακοινώσουμε. Μπορούμε να σας στείλουμε και το πρόγραμμα να σας το ανακοινώσουμε. Βέβαια. Ή να μιλάμε μία φορά την εβδομάδα, έτσι ώστε να γνωρίζει όλα τα Σαββατοκύριακά μας είναι γεμάτα με εκδηλώσεις. Αυτό έτσι, θα ήταν καλύτερο, πολύ, κυρία Κουρή, έτσι να ξέρει και ο κόσμος τα Σαββατοκύριακά του πώς θα τα έτσι αξιοποιήσει καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί καλό είναι όταν ξέρει κάποιος το πρόγραμμα, ξέρει και πώς θα το διαχειριστεί, πώς θα προγραμματίσει. Συνεπώς θα τα πούμε και πάλι. Μία πληροφορία στο info papaki carnivalpatras.gr. Θα αναρτηθεί το πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ καλή για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτά λοιπόν για το καρναβάλι της Πάτρας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα έχουμε ενημέρωση τακτική, έτσι να ξέρετε, αν θέλετε να επισκεφτείτε την Πάτρα τις ημέρες αυτές. Και να πάμε σε μια άλλη, έτσι, εκδήλωση που πραγματικά, έτσι, ενθουσίασε. Έγινε χθες, ανήμερα της Δεσποτικής Εορτής της Παπαντής του Χριστού, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, και μιλάμε για τη συναυλία από την Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας. Oh, my God.
παρούσα χρόνια τώρα στις πιο σημαντικές στιγμές της πόλης και της καθημερινότητάς μας. Η Δημοτική Φιλαρμονική δίνει τον τόνο βάζοντας χρώμα στις στιγμές μας και καινοτομή. Εξωστρεφής και πρωτοποριακή τον τελευταίο καιρό, χθες ανήμερα της Υπαπαντής του Σωτήρος, της Πολιούχου της Μεσνιακής Πρωτεύουσας, διοργάνωσε μια ξεχωριστή συναυλία με το Σμήνος Μουσικής της πολεμικής μας αεροπορίας. Το Σμήνος Μουσικής, που αποτελεί ένα μουσικό σύνολο υψηλού επίπεδου, ιδρύθηκε το 1943. Αριθμοί 48 μόνιμα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, όλοι τους εξαιρετική μουσική, με διοικητή τον επισμεναγό κύριο Αλέξανδρο Λιτσανδρόπουλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας, σας ευχαριστούμε. Και είμαστε βέβαιοι ότι με τη μουσική σας θα μας δώσετε ένα πέταγμα, όπως ακριβώς το αναφέρετε, μιας και μιλάμε για Σμήνος Μουσικής. Τρακοπούλου και Σταυρόπουλος μάγεψαν το κοινό που παρευρέθη στο Μέγαρο Χορού Καλεμάτας υπό τις μελωδίες της ξεχωριστής μπάντας του Σμήνους Μουσικής της Αεροπορίας, η οποία διαρκώς στις εθνικές, τοπικές και θρησκευτικές εορτές, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ολόκληρη τη χώρα, κλέβει τις εντυπώσεις. Σκεπάζει να προστατεύει τους καλοκαιανούς μεσήνιους, όλο τον ελληνικό λαό και να μας δίνει δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία και υπομονή για να περάσουμε όλες τις δυσκολίες. Ας ενώσουμε όλοι τις δέησεις μας προς την κυρία μας η Παπαντή για υγεία και φώτιση σε όλο τον κόσμο τις δύσκολες ημέρες που διάγουμε και ας απολαύσουμε τις εξαίρεσες αυτές μελωδίες και ερμηνείες. Για να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στη Σύση την Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Να δούμε την εικόνα της πανδημίας σήμερα. Πώς είναι. Να δούμε. Η οποία πανδημία επιμένει, συνεχίζει και επιμένει. Δέσποινα, έχουμε 17.662 κρούσματα σε όλη την επικράτεια. Συνολικά έχουμε 38 περιοχές με τριψήφιο αριθμό κρούσματων. Μεταξύ αυτών και η Μεσσηνία που σήμερα δίνει 320 νέα κρούσματα. Mm-hmm. Η Αργολίδα 151, 105 στην περιοχή της Αρκαδίας. Η Αχαΐα στα ψηλά, όπως και κάθε μέρα, με 656 νέες μολύνσεις. Η Λακωνία έχει 104, περισσότερα σε σχέση με άλλες ημέρες. Η Κορινθία 247 και η Ηλία με 181. Αυτό το οποίο συνεχίζει να προβληματίζει και να θορυβεί ιδιαίτερος είναι οι σκληροί δείκτες, καθώς και σήμερα έχουμε τριψήφιο αριθμό θανάτων, 106 σε όλη τη χώρα, 568 διασωληνωμένους, από αυτούς οι 444 είναι είτε μερικώς είτε και καθόλου εμβολιασμένοι. Να σε φέρω λίγο και στην περιοχή μας, όπου τα κρούσματα, όπως είδες και εσύ, είναι αρκετά. Έχουμε όμως και τον
τραγικό απολογισμό, δύο ακόμη απώλειες που έρχονται να προσθεθούν σε αυτή την μαύρη λίστα, αυτή την μακάβρια λίστα. Στην κλινική COVID έχουμε την απώλεια δύο γυναικών, η μία 74 και η άλλη 90 ετών αντίστοιχα. Έχουμε 7 εισαγωγές το τελευταίο 24ωρο, 5 εξιτήρια και ο συνολικός αριθμός των ασθενών που βρίσκονται εκεί νοσηλευόμενοι είναι 50 σήμερα. Το τελευταίο 24ωρο έχουμε την αξιολόγηση 36 επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων, ενώ στη MEVH COVID έχουμε τρεις ασθενείς, δύο οι διασωληνωμένοι και τη διακομιδή ενός ασθενούς. Ένας ασθενής από το Γενικό Νοσοκομείο ΝΑΦ Πλοίου, άνδρας 69 ετών, ο οποίος ήρθε στην Καλαμάτα προκειμένου να νοσηλευτεί στην κλινική ΜΕΘ. Δυστυχώς έχουμε τους θανάτους και η Μεσσηνία καταγράφει σχεδόν καθημερινά θανάτους. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πούμε ότι θετικός στον κορονοϊό είναι και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Σύση. Ναι, στο πλαίσιο του καθιερωμένου προληπτικού ελέγχου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας βρέθηκε θετικός, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Ακολουθήθηκε το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα παραμείνει σε καραντίνα, θα συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως από την οικία του. Και να πούμε ότι ο Δήμαρχος έχει εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις του εμβολίου και μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Είναι το θετικό αυτό, αν θέλεις, Δέσποινα. Είναι αυτό που λέμε συνήθως ότι, και που λένε και οι ειδικοί, ότι όσοι έχουν και κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου, έτσι περνάνε πιο ήπια. Είναι ασυμπτωματική επί της ουσίας. Ναι. Να πάμε τώρα και στην αναβολή της τελετής της απονομής των επένων του Νικολάου Πολίτη. Ναι, όπως είπες και εσύ, ήταν προγραμματισμένη για σήμερα η τελετή να αποδοθούν οι έπαινοι Νικολάου Πολίτη, ωστόσο ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον Δήμο Καλαμάτας πως αναβάλλεται η συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί εν τέλει. Δέσποινα. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εχθές η πόλη μας, εδώ η Καλαμάτα, γιόρτασε την πολιούχο της, Παναγία η Παπαντή. Έχουμε ετοιμάσει, όχι εμείς, η εκπαιδευτικός, η κυρία Άννα Ντεκελέ, μας έχει ετοιμάσει ένα βίντεο με εικόνες του εορτασμού από τα παλιά, αλλά με εικόνες και του σύγχρονου εορτασμού. Να δούμε το βίντεο.
Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ, γεια σας.